κρούσματα, ενεργά κρούσματα κορονοϊού σε κρατουμένους των φυλακών του Αγίου Στεφάνου, του κατάστημα κράτησης Πατρών. Τέσσερα άτομα μέχρι στιγμής έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο, κάποιοι έχουν μείνει για νοσηλεία. Αυτοί είχαν πιο σοβαρά συμπτώματα, όπως θέματα οξυγόνου κτλ. Δημιουργείται ένα σοβαρό πρόβλημα σε μια κλειστή δομή όπως είναι το κατάστημα κράτησης της Πάτρας. Από όσο γνωρίζουμε υπάρχει ανησυχία στο χώρο. Είναι κάτι που έχουμε καταγγείλει παλιότερα εμείς σαν Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Καλώς ή κακώς υπάρχει στην Πάτρα και που είμαστε η μόνη περιφερειακή πόλη στην Ελλάδα που τις μεταγωγές στα νοσοκομεία των κρατουμένων τις κάνει η αστυνομία. Βλέπουμε μια αθρώα, μια συνεχή συνεχές διακομιδές κρατουμένων από τις φυλακές προς τα νοσοκομεία για εξετάσεις. Έχουμε χτυπήσει το καμπανάκι και έχουμε πει πολλές φορές ότι σε τέτοιες περιόδους που τα νοσοκομεία είναι γεμάτα με κορονοϊό, με κρούσματα με κορονοϊό, δεν μπορεί για ψήλου πίδημα οι κρατούμενοι που διαμένουν σε μια κλειστή μονάδα να μεταγάγονται στο νοσοκομείο επειδή τους πονάει η κοιλιά τους ή επειδή αισθάνονται ζάλι, όπως έχουμε καταγγείλει δημόσια κατά το παρελθόν. Είναι ένα πράγμα που πρέπει να σταματήσει και γενικότερα πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες και να απεμπλέξει την αστυνομία από αυτό το πάρεργο και να ανταποδώσει στην υπηρεσία εξωτερικής φύλακης φυλακών, εξωτερικής φυλάκης του καταστημάτων κράτησης, που είναι αρμόδια από το έτος 1999 νομοθετικά για αυτό το πράγμα.